Αυτό που έρχεται σαν εξέλιξη στις εργασιακές σχέσεις, ίσως είναι κάτι άγνωστο, πέρα από την κατανόησή μας. Μιχάλη! Τα παιδιά που θα γεννηθούν θα μεγαλώσουν σε μια άλλη πραγματικότητα. Ίσως εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ. Μιχάλη! Σε αυτή την κρίσιμη ώρα το Πασόκ είναι το μόνο κόμμα ικανό να σταθεί δίπλα στο λαό και να τον οδηγήσει στη μετάβαση στον καινούριο κόσμο. Χωρίς αναγκαστικά να τον βυθίσει στην απόγνωση και στο περιθώριο. Είδες! Αυτά τα ωραία πράγματα εμείς δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ποιος να μας τα πει? Η δεξιά δεν αγωνίζεται στον χώρο των ιδεών. Προσκολλημένη στην παλιά νοοτροπία προτιμά να ξαγοράζει ψυχές των ανθρώπων. Αυτά κάνει. Ενώ εμείς μας λες εκλογές να βοηθήσετε τον αγώνα, πάμε, λέμε πού θες να διορίσουμε το παιδί σου, άλλος να πάρει ένα δάνειο, να βολευτεί ο κόσμος. Μπράβο σας, κύριε Πάνο. Του λες του έφορα. Αν και αυτοί οι δύο άνθρωποι που δουλεύουν από 12 χρονών τέλος πάντων δεν απέδωσαν και μια φορά το ΦΠΑ είναι ένοχοι, τότε η μισή Ελλάδα έπρεπε να είναι φυλακή. Και σου λέει αυτός, εγώ κάνω τη δουλειά μου, κύριε. Και του λες εσύ, το Πασόκ ήρθε να σας μάθει πως δουλειά σας είναι να σταθείτε δίπλα στο λαό και τα προβλήματά του. Και έρχεται ο Ψωμιάδης παραμονή εκλογών και φέρνει κάτι του Λουμπίτσας και 8 ψηφοδέλτια κλειστά. Και μετράω εγώ και του λέω, κύριε Βασίλη, εγώ, η γυναίκα μου, ο πατέρας μου και η αδερφή μου 4. Ο Μιχάλης, η γυναίκα του και η μάνα του, σύνολον 7. Τι μου δίνεις εδώ 8? Και μου λέει, είναι και η μάνα του Μπατζανάκη σας Αντώνη. Ψήφισε η μάνα μου Νέα Δημοκρατία. Σαν τα μπεκατσόνια θα πάμε.